στον πλανήτη Ψηφίωνα, η Τόρκ επισκέπτεται τη φίλη της τη Μόρκ, που μόλις έχει αρχίσει να χτίζει το ψηφιό σπιτό της. Γεια χαρά, Μόρκ. Πώς θα πας με το σπίτι? Όχι και άσχημα, αν εξαιρέσεις κάποιες μικροαναποδιές. Τα εργαλεία μου όλο χαλάνε και δεν βγάζω άκρη με τα σχέδια που έφτιαξα. Άσε που σπατάλησα τα μισά μου ευρώρκ για να αγοράσω πράγματα που τελικά κατάλαβα πως δεν τα χρειαζόμουν καθόλου. Νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο να το φτιάξω μόνη μου. Θεέ μου! Καταραίει! Άουτς! Στον δικό μας πλανήτη, τον Ανθρωπίωνα, χρησιμοποιούμε το πρότυπορκ για τα κτίρια μας. Το πρότυπορκ είναι το πιο διαδεδομένο εργαλείο που χρησιμοποιεί η κοινότητά μας. Έτσι, όσα υλικά κι αν έχεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να το ξαναχρησιμοποιήσεις, να είναι γερό και να σου κρατήσει χρόνια. Άσε με να σου δείξω. Όπως βλέπεις, με το πρότυπορκ μπορείς να μοιράζεσαι υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές. Αυτό λέγεται διαλειτουργικότητα. Μα τα βλοκάμια του Μάλορκ. Επιπλέον, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για επισκευές και συντήρηση, ακόμα και αν δεν έφτιαχνες το σπίτι μόνη σου. Δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας το πρότυπορκ, μοιραζόμαστε τα ίδια υλικά και τη σχετική τεχνογνωσία με όλους τους ανθρωπιστές όπου και αν βρίσκονται. Άρα λάβετε θέσεις και φύγαμε. Εφαρμόστε το πρότυπορκ. Ακούγεται φανταστικό.